Καλημερούδια, λίγο νισταγμένα σήμερα, αλλά καλημερούδια. Ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Πότε πέρασε μια εβδομάδα που ξανά τραβάμε εδώ πέρα βιντεάκι. Πριν μια εβδομάδα ακριβώς ξανατραβούσα βιντεάκι. Και ορίστε να, αύριο, μπαμ μπαμ, έφτασε η μέρα που θα πάω να βάλω τη θήκη μου. Τη θήκη μου, όχι, θα πάω να πάρω μέτρα και σε μια εβδομάδα. Βασικά θα πάω να κάνω πρόβα και σε μια εβδομάδα. Τέλος πάντων, πολύ κουραστικό το δόντι έτσι, να ξέρετε. Είμαι μια εβδομάδα έτσι και δεν το έχω συνηθίσει ακόμα. Πάει συνέχεια και η γλώσσα και μου φαίνεται περίεργο ότι κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, έχω έρθει στο IKEA στο αεροδρόμιο. Νωρίς, δεν έχει ανοίξει καν, τώρα στις 9 ανοίγει. Να πάω να φάω το πρωινό μου, να κάτσω έτσι καμιά ωρίτσα να ράξω και μετά να πάω να κάνω κάποια ψώνια τα οποία θέλω. Θέλω κάτι συγκεκριμένο να πάρω και μετά κάτι άλλα έτσι, μικροπραγματάκια και να δω για κάτι συγκεκριμένο. Θέλω να πάρω αλατιέρα σίγουρα, γιατί αυτή που έχω, που βάζομαι στα φαγητά και στο μαγείρεμα, μου έπεσε από το ψηλό το ράφι στο πάτωμα. Δεν φάνηκε να σπάει, αλλά επειδή είναι όλη γυάλινη και φοβήθηκα για το εσωτερικό μου, έχει γίνει κάτι, είπα να την πετάξω καλύτερα. Θέλω σίγουρα να πάρω κάτι έτσι μικρά πραγματάκια ακόμα. Και μετά θέλω να. Και επίσης βασικά, θέλω να πάρω και να δω για φωτιστικό δωματίου. Να πάρω καμία ιδέα. Τώρα να δω και κάτι που μου αρέσει, ίσως και το πάρω. Αλλά θέλω να αλλάξω οπωσδήποτε το φωτιστικό του δωματίου μας. Γιατί είδα ένα βίντεο της Μαρίλης και μου έδωσε μια απίστευτη ιδέα. Είχε και εκείνη κρεμαστό φωτιστικό και έβαλε φωτιστικό που είναι πάνω στο ταβάνι. Δεν κρέμεται, καταλαβαίνω. Δεν είναι τύπου πολύ έλεος. Και έλεγε ότι είχε ανοίξει το δωμάτιο και ο χώρος και έχει δίκιο. Μπαίνοντας μέσα στο δωμάτιο, σου κόβει το μάτι. Ο πολύ έλεος, οπότε είπαμε πως θα είναι καλύτερα να πάρω. Το βαρέθηκα κιόλας να σας πω την αλήθεια. Αν και μ' αρέσει σαν φωτιστικό, αλλά το βαρέθηκα. Οπότε θέλω να δω αν θα βρω κάτι. Αυτά. Τι ώρα είναι? Έλα, σε 5 λεπτά και ανοίγουν. Ένα φτωχικό πρωινό. Διαιτητικό πάνω απ' όλα. Έβαλαν και pancake, δεν το ήξερα. Και πήραμε μερέντα να φάω pancake. Τι ωραία. Μόλις έφτασα έξω από το σχολείο του Αλέξανδρου, μισή ώρα νωρίτερα, βασικά γιατί έζησα. Καθίστε, γιατί έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, πάρα πολύ ζέστη, 18 βαθμούς έχει, αλλά εγώ σκάω, δεν την παλεύω πάρα πολύ. Λοιπόν, έχω λίγο το air conditioning γιατί θα πεθάνω. Άρα να σας δείξω τι πήρα από IKEA. Δεν πήρα και τίποτα σημαντικό. Πήγαμε καθαρά γιατί ο ανεψιός μου θα έρθει από τα Γιάννενα να σπουδάσει στην Αθήνα. Και πήγα έτσι λίγο να τον βοηθήσω με πιάτα, πιρούνια, το να τ' άλλο. Και να σας δείξω λίγο τι πήρα. Καθίστε να τα βγάλω όλα έξω και να τα πετάω μέσα. Ό,τι είναι και σας δείχνω. Λοιπόν, πήρα δύο συσκευασίες από αυτά εδώ πέρα τα πάρα πολύ αγαπημένα μας ρολάκια κανέλας. Είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Του Αλέξανδρου του αρέσουν, τρελαίνεται πάρα πολύ να τρώει ρολάκια κανέλας. Λοιπόν, πήρα μία τριάδα από τα σφουγγαράκια αυτά εδώ. Έχω πάρει δύο συσκευασίες από αυτά τα σακουλάκια, τα οποία τα χρησιμοποιώ πάρα πολύ σπάνια. Πιο πολύ τα χρησιμοποιώ για την τσάντα του Αλέξανδρου του σχολείου, όπου βάζω μέσα τα ρούχα του για να μην λερωθούν, μια δεύτερη αλαξιά δηλαδή η οποία μπορεί να χρειαστεί, και πήρα και έναν μήλο για το αλάτι, δεν βρήκα κάτι άλλο, βρήκα μήλο, πιστεύω θα μας βολέψει, τέλος πάντων θα δείξει. Αυτά πήρα από IKEA, δεν πήρα κάτι άλλο και τώρα πρέπει να περιμένω να περάσει το μισάωρο για να πάω να πάρω τον Αλέξανδρο. Μπορώ να πάω να τον πάρω και τώρα, αλλά δεν θέλω να τον παίρνω νωρίτερα, θέλω να έρχεται σε επαφή έτσι όσο πιο πολύ γίνεται με τα παιδάκια, οπότε
θα τον αφήσω. Το πήρα και δύο εκπλήξεις για τον Αλέξανδρο και είχε από εκείνο και το μαγαζάκι. Αυτά. Και τώρα πρέπει να φύγω να πάω σπίτι. Να φάμε. Αν και ο Αλέξανδρος το πιο πιθανό είναι να μην πεινάει, γιατί τρώει πάρα πολύ καλά στο σχολείο. Οπότε στο σπίτι δεν μου πολύ τρώει. Οπότε πρέπει να πάμε να φάμε και να ετοιμαστούμε να φύγουμε για event. Έχουμε το μεγάλο event των Sephora, το καλοκαιρινό. Είμαι πανέτοιμη για το event των Sephora. Α, εδώ πέρα κάπως φαίνεται καλύτερα. Λοιπόν, στο μαλλί μου έκανα εδώ πέρα μια μικρή πλεξουδίτσα από την αριστερή πλευρά, γιατί δεν καθόταν με τίποτα και τα νεύρα μου δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Έτοιμη εμφανισιακά, είμαι ψυχολογικά για να πάω στο event. Δεν είμαι, θα σας πω μέσα στο αυτοκίνητο. Και έχω βάλει αυτά εδώ τα πάρα πολύ αγαπημένα μου ρούχα. Αυτή εδώ πέρα τη φούστα, την οποία πραγματικά τη φοράω ό,τι εποχή, με ό,τι να είναι. Πάρα πολύ ωραία και με t-shirt ακόμα. Έχω επιλέξει να το βάλω με αυτό εδώ πέρα το top, το οποίο βλέπετε κάνει και λίγο γκλιτεράκι. Και είναι πάρα πολύ ωραίο σύνολο. Κοιτάξτε, μου αρέσει πολύ, θα το βάλω μαζί με την platform, με την μπαλαρινίτσα μου. Και φύγαμε, πάμε τώρα λίγο μέσα στα μάξι να σας πω, παιδιά. Έχω φτάσει στο event, κλασικά 10 λεπτά νωρίτερα. Πιστεύω να περιμένατε κάτι διαφορετικό από εμένα. 10 λεπτά νωρίτερα, παιδιά, έχω φτάσει. Κάθομαι μέσα στο αυτοκίνητο να περιμένω την παρέα μου, αλλά ταυτόχρονα έχω ανάγκη από αυτή την ηρεμία και την ησυχία που δεν ακούω τίποτα και δεν μου μιλάει κανένας. Τι να σας πω, παιδιά, από την ώρα που πήρε τον Αλέξανδρο από το σχολείο, έχει μια απίστευτη γκρίνια, μια άρνηση για τα πάντα. Δεν ήθελε να κάνει μπάνιο, δεν ήθελε να φάει, δεν ήθελε να πιει νερό, δεν ήθελε να ντυθεί, δεν ήθελε τίποτα. Παρ' όλα αυτά τον αφήσαμε στην ησυχία, τον ερχόταν και μας κούντα και μας έσπρωχνε, δηλαδή δεν φαντάζεστε. Μέχρι και που του είπε ο Κανάκης θα φύγει τώρα η μαμά, θα πάμε εμείς στον παππού και στη γιαγιά. Μπας και λίγο ηρεμήσει, γιατί του αρέσει να πηγαίνει στον παππού και στη γιαγιά του και ούτε εκεί ήθελε να πάει, να κλαίει με μαύρο δάκρυ. Δεν φαντάζεστε, δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Πρώτη φορά τον βλέπω έτσι. Νομίζω πως είναι όλη αυτή η αντίδραση με το σχολείο τώρα που ξαναξεκίνησε, γιατί είχε συνηθίσει τόσους μήνες που ήμασταν μαζί πάλι. Είχε ξεσυνηθίσει το σχολείο. Και νομίζω πως αυτό είναι τώρα, είναι η αντίδραση. Τώρα είμαστε στην τρίτη εβδομάδα, οπότε αρχίζει και συνειδητοποιεί ότι αυτό είναι καθημερινό. Δεν ήταν για λίγο. Οπότε θεωρώ ότι αυτό έχει γίνει. Είχε αλλάξει πάρα πολύ συμπεριφορά του Αλέξανδρου. Δεν ήταν έτσι. Καθόλου έτσι. Τέλος πάντων, και έχω φτάσει και κάθομαι λίγο έτσι να πάρω λίγο το χρόνο μου μέχρι να έρθει και η παρέα μου. Γιατί το έχω ανάγκη. Νιώθω ότι έχω ανάγκη να πάρω το χρόνο μου. Και με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, όση ώρα είμαι εδώ πέρα, έχω κάνει και έχω στείλει κάποια emails, έχω απαντήσει κάποια ηχητικά κλπ. Και έστειλε ένα ηχητικό και θέλω να σας βάλω να ακούσετε τι ακούστηκε. Αφού μου στέλνουν εδώ πέρα και μου λένε μας ζητάνε λίτρα, τι έγινε, δαιμονίστηκες? Εντάξει, το κινητό μου δεν έχει δαιμονιστεί. Ακούστε εδώ. Μα επίγοντας πέραν λίτρες, θέλω κάποιο να έρθει. Εγώ είμαι αυτή. Όσο περίεργο και αν σας φαίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει γίνει. Πρώτη φορά το κάνει αυτό. Ποιος ξέρει τώρα, κολλήματα που παθαίνουν τα κινητά και αυτά. Αυτά τα επόμενα πλάνα θα τα δείτε λογικά μέσα από το event των Sephora, το οποίο είναι εν πλώ. Δεν το είχα καταλάβει. Νομίζω ότι είναι ένα μαγαζί. Αλλά είναι ένα. Είναι όντως ένα μαγαζί, αλλά είναι μέσα στη θάλασσα. Πρέπει να είναι πλωτό. Δηλαδή, έτσι μου φαίνεται ότι είναι πλωτό, γιατί ακριβώς δίπλα έχει. Πώς το λένε, εστιοφόρα. Δεν ξέρω, θα πάω να το δω αν είναι όντως. Καταλάβατε τι εννοώ. Θα είναι όντως εν πλώ, θα κουνιόμαστε με το κύμα της θάλασσας ή είναι εν πλώ, άρα είναι πάνω στη θάλασσα αλλά είναι σταθερό. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Τέλος πάντων, θα πάω και θα τα δω και θα σας τα πω και θα σας δείξω όσα περισσότερα μπορώ, γιατί σίγουρα θα έχει και νέες κυκλοφορίες, θα έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. In the light of this moon, my mind keeps searching, but my heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. What's yours in mind, that energy goes today. The feather in the fire will blow it home your way. Moon mother, open your arms.
to unfold when this knot is so tight. Each step is chosen to reveal the light. Days left wondering, am I back here again? The shadow inside waking your soul. What's mine is lost to time, our home is in the space. Birdie walks the line, just use those wings and rise. My heart decides. Thoughts can be cruel, they're not mine to own. The space unravels when you let go. Συγχωρέστε αυτό το πρόσωπο που βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, εντάξει, κάτι πώς δεν το βλέπετε. Είμαι λίγο ταλαιπωρημένη, είναι η αλήθεια. Άργησα χθες να γυρίσω και έτρεχα να μαζέψω το σπίτι, γιατί σήμερα ήθελα να ασχοληθώ μόνο με τη δουλειά, με τίποτα άλλο. Το πρωί ως ο Αλέξανδρος είναι στο σχολείο, εννοώ. Βέβαια, το πρωί που χτύπησε το ξυπνητήρι, μου πέρασε για λίγα δευτερόλεπτα από το μυαλό να το κλείσω και να κοιμηθούμε και να μην πάμε σχολείο. Αλλά λέω, όχι, σήκω να τον πας σχολείο, γιατί έχεις πάρα πολύ δουλειά. Οπότε τώρα η ώρα είναι 10.30 το πρωί. Έχω σχεδόν επεξεργαστεί αυτό το βίντεο. Μου έχει μείνει να βάλω αυτό το κομμάτι, κάτι μουσικές και ιστορίες, αυτά που είναι τα πιο δύσκολα για μένα, η μουσική. Ενώ μου αρέσει πάρα πολύ η επεξεργασία του βίντεο. Μου αρέσει πιο πολύ να επεξεργάζομαι παρά να τραβάω. Και το χειρότερο μου στην επεξεργασία είναι το να βρω μουσική. Δεν το αντέχω το να βρω μουσική. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ ωραία χθες το event. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία, έτσι παίξαμε και αυτά. Κατάφερα στη δαγκάνα, έπιασα 2 τελικά. Μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Δεν ξέρω αν είδατε, αλλά πήγαινε η μπάλα, έπεφτε μέσα και έκανε γκέλ και έβγαινε. 3 φορές έγινε αυτό και που έλεγα, ωραία, το κατάφερα, το έπιασα, φεύγανε, πέφτανε. Αλλά τα κατάφερα και έπιασα 2, έπιασε και η Μαρίλια 2 εντωμεταξύ, πιάσαμε και 2 από 2. Ήταν πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ όμορφα. Σήμερα νιώθω βέβαια λίγο εξαντλημένη, γιατί εγώ αν δεν πέσω στο κρεβάτι εκεί γύρω στις 9-10, τώρα με το καινούριο πρόγραμμα του Αλέξανδρου, την επόμενη μέρα δεν είμαι και στα πάρα πολύ καλά μου. Με ταλαιπωρεί και κάτι έτσι αλλεργικό και πίνω τα ταράξι μου και αυτό, και το ταράξι με ρίχνει αρκετά. Τέλος πάντων, και κάθομαι εδώ σήμερα Πέμπτη να κλείσω οπωσδήποτε πράγματα σήμερα, γιατί αύριο θα έχουμε στο σπίτι μαστόρους. Καλά το πά, μαστόρια. Τέλος πάντων, και δεν ξέρω τι ώρα θα τελειώσουν, θα γίνεται εδώ μέσα χαμός, θα πρέπει να μαζεύω, να κάνω αράνο, οπότε πρέπει σήμερα να το κλείσω οπωσδήποτε, γι' αυτό είμαι έτσι λίγο αγχωμένη και πρέπει να το κλείσω τώρα πρωί, μετά πρέπει να πάω για πρόβα για τη θήκη μου, χαμός. Και πριν όμως κλείσω, και επειδή ξέρετε, σας έχω τάξει ότι κάθε φορά που θα τραβάω vlog, όταν έχω κάτι καινούριο και ωραίο το οποίο έρχεται σπίτι από courier ή αν εγώ είμαι σε event, θα σας το δίνω. Έτσι θα γίνει και σήμερα. Και μία ή ένας τυχερός παιδιά θα κερδίσουν το μεγαλύτερο ποσοστό από τα προϊόντα που είχε η βαλίτσα χθες που πήρα σε Sephora. Εγώ έχω κρατήσει, ειλικρινά εδώ τα έχω, 6 προϊόντα από τη βαλίτσα. Αυτά θέλησα να κρατήσω, δεν θέλω να κρατάω και πάρα πολλά, γιατί δεν προλαβαίνω κι εγώ να τα χρησιμοποιήσω όλα. Οπότε κάποια λίγουν και τα πετάω. Κάποια τα παίρνουν και φίλες μου, βέβαια, μην νομίζετε. Λοιπόν, τώρα αυτή εδώ η βαλίτσα. Αν η κοπέλα ή
ο άντρας, δεν ξέρω, που θα την κερδίσει, μένει Αθήνα και σε ένα σημείο το οποίο θα με βολεύει πάρα πολύ, θα πάω εγώ ίδια με το αυτοκίνητο να το δώσω έτσι όπως είναι με τη βαλίτσα. Αν είναι επαρχία, θα στείλω μόνο τα προϊόντα, γιατί για να στείλω τη βαλίτσα θα μου κοστίσει ο κούκος αηδόνι. Πραγματικά κοστίζουν πάρα πολύ να στείλεις με τους courier τα δέματα. Και είναι 26 προϊόντα, κάθισα και τα μέτρησα. Είναι 26 προϊόντα και θα τα δώσω σε μία ή έναν τυχερό. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι έγγραφη στο κανάλι μου. Απλά πρέπει για αυτές τις λίγες ημέρες να το έχετε δημόσιο το κανάλι σας, για να μπορώ και εγώ και οι υπόλοιποι που θα θέλουν να δουν αν έγινε σωστά η κλήρωση, να φαίνεται ότι έχετε ακολουθήσει το κανάλι μου, για να μπορώ να βγάλω τον τυχερό, την τυχερή. Και να αφήσετε από κάτω ένα σχόλιο. Οτιδήποτε σχόλιο και αν είναι αυτό, δεν με ενδιαφέρει να γράφει κάτι για το διαγωνισμό. Γράψτε γεια. Καλημέρα. Καλησπέρα. Καληνύχτα. Δεν ξέρω. Γράψτε ό,τι θέλετε. Πάμε λίγο γρήγορα να σας δείξω τι προϊόντα είναι αυτά. Λοιπόν, έχουμε από Sephora Collection ένα rouge highlighter. Ίσως δεν ξέρω τώρα. Μπορεί να μην σας τα λέω και σωστά, γιατί θέλω να τα δείξω λίγο γρήγορα. Έχουμε μάσκα. Έχουμε ρετινόλι. Κρέμα ρετινόλης. Έχουμε πάλι από εδώ πέρα Sephora ένα serum, έχουμε Pixi Glow Cleanser, τέλος πάντων, εδώ πέρα από Dr. Yard, δύο προϊόντα τα οποία είναι σετάκια από ό,τι έχω καταλάβει, γιατί είναι το καθαριστικό και το primer. Σας έχω Makeup Forever κραγιόν, κάτι τέλος πάντων Makeup Forever. Σας έχω δύο προϊόντα travel size από Gisou, σαμπουάν και conditioner. Έχουμε σε κανονική συσκευασία Too Faced παλέτα, έχει μέσα νομίζω 14 σκιές, είναι πάρα πολύ ωραία και τώρα για το καλοκαίρι είναι ότι πρέπει. Σας έχω το brow setter από Benefit, κανονικό μέγεθος και αυτό, άλλη μια παλέτα με σκιές σε κανονικό μέγεθος από Sephora. Dr. Yard σετάκι που έχει μέσα 1, 2, 3, 4, 5 προϊόντα, αν δεν κάνω λάθος, σε travel size συσκευασία. Έχουμε ένα primer, έχουμε από τα Lip Stain το κόκκινο, το Sephora που είναι και η αγαπημένη μου σειρά, μόνο Lip Stain από Sephora φοράω. Έχουμε ένα blush, πάλι από Sephora, εδώ πέρα κάτι προβιώτηξ από Sephora. Πάλι από Sephora έχουμε ένα Super Glow Cleanser Powder. Εδώ πέρα έχουμε μία μάσκα προσώπου από Ren Skin. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω, θα το δει όποιος ή όποια τα κερδίσει. Εδώ πέρα έχουμε ένα brow gel από Sephora. Από Fresh έχουμε ένα καθαριστικό προσώπου. Έχουμε από Mario Badescu την κρέμα με τη βιταμίνη C. Και δύο αντιλιακές, σας έχω βάλει δύο αντιλιακούλες. Θέλω να είσαστε super καλυμμένες για το καλοκαίρι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό να φοράμε αντιλιακές. Αυτή την εταιρεία την αγαπώ, δεν υπάρχει. Είδα χθες το event των Sephora ότι έχει και ένα... εγώ χρησιμοποιώ τη MAT. Παιδιά, πρέπει να τη δείτε τη Super Goop. Είναι εξαιρετικά τα καλύτερα αντιλιακά τους. Αν είσαστε λιπαρές, πάρτε το MAT. Δεν υπάρχει και έχει βγει και πούδρα, το οποίο μπορείς να το ανανεώνεις από πάνω. Αυτά είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, καλά τα μέτρησα και πριν. 26 προϊόντα θα τα πάρει μία ή ένας τυχερός, δεν ξέρω, ό,τι κερδίσει. Σας είπα τα βήματα, θα σας τα γράψω αν θυμηθώ και από κάτω. Βασικά απλά είναι να έχετε κάνει εγγραφή, απλά να μπορώ να δω την εγγραφή σας, παιδιά. Γιατί εδώ στο YouTube έχω πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, πάω να κάνω τις κληρώσεις και ακυρώνω πάρα πολλά ονόματα. Κορίτσια τα οποία δεν φαίνεται η εγγραφή τους, γιατί έχουν πολύ κλειδωμένο το προφίλ τους και δεν μπορώ να βλέπω τι συμβαίνει. Και αν το άτομο που θα κερδίσει είναι στην Αττική και είναι σε ένα σημείο που μπορώ να πάω, τώρα άμα είναι Βάρη, Βούλα, αυτά δεν θα μπορέσω. Αλλά αν είναι κάπου που με βολεύει, θα πάω μαζί με τη βαλίτσα, για να έχει και τη βαλίτσα. Αυτά. Πολύ χαίρομαι ότι σας δίνω τέτοια έτσι ωραία δωράκια και σίγουρα θα τα ευχαριστηθεί όποιος ή όποια τα κερδίσει. Γιατί είναι πραγματικά έχει από όλα, και για τα μαλλιά και για το πρόσωπο, έχει και μακιγιάζ προϊόντα και παλέτες εδώ πέρα τέλειες. Θα σας βγάλουν μέχρι και του χρόνου το καλοκαίρι σίγουρα, αν βάθεστε καθημερινά. Μην σας πω και παραπάνω. Αυτά. Αυτά, θα το κλείσω εδώ το βίντεο, λίγο βιαστικά, γιατί θέλω να τελειώσω οπωσδήποτε σήμερα την επεξεργασία, να έχει ανέβει, να έχω τελειώσει, γιατί αύριο είναι πάρα πολύ δύσκολη μέρα και το Σάββατο πρέπει να δείτε το βίντεο. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ και τα λέμε πάλι το επόμενο Σάββατο, πρώτα Θεός. Γεια!